στιγμή η χώρα, τα μέλη του κινητηρίου, οι δομές του κινητηρίου και ποια είναι η προοπτική. Είμαστε στα 10 χρόνια κρίσης, θεωρητικά βγαίνουμε, αλλά οι επιχειρήσεις ακόμα στενάζουν. Χρειάζεται μια μεγάλη στήριξη από την κυβέρνηση που έχουμε σήμερα. Έχουν γίνει μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, αλλά δεν αρκεί, χρειάζεται περισσότερο. Το επιμελητήριο Λάρισα είναι το μεγαλύτερο επιμελητήριο στη χώρα, μετά την Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είμαστε κομβικός χώρος, είμαστε το κέντρο της Ελλάδας, έχουμε πολύ μεγάλη οικονομική ευρωστία σε όλους τους τομείς, στο εμπόριο, στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες. Θα κάνω έναν μικρό απολογισμό της χρονιάς του 19 και θα πω λίγο για το 2020 και μετά να σας αναγγείλω λίγο τις δράσεις μας. Το 19 ήταν μια χρονιά εκλογών. Εμείς σαν επιμελητήριο, όπως είπα πριν, έχουμε πολύ μεγάλη δυναμική στον χώρο της μεταποίησης. Η μεταποίηση είναι η ατμομηχανή μας. Έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη στην εξωστρέφεια. Στηρίζουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μαζί με την περιφέρεια. Έχουμε 3 χρόνια τώρα που στηρίζουμε την εξωστρέφεια από κοινού σε όποια έκθεση θέλουν τα μέλη του επιμελητηρίου. Στηρίζουμε 70% μαζί και το 30% επιχειρηματίας. Έχουμε επιλέξει να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε αγορές που δεν είναι πέριξ της περιοχής μας που τις κάναμε μέχρι χτες και δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα Ρωσία, Αμερική και τελευταία στην Κίνα. Και το 2020 θα γίνει και στην Σιγκαπούρη.